Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο από το Mystery Bay. Είμαι ο Γιάννης. Και είμαι η Έλλη. Και σήμερα έχουμε άλλο ένα ξεπακετάρισμα μπουστεράκια Magic. The Gathering. Τα συγκεκριμένα μπουστεράκια πολλοί μου είπαν ότι έχει αρκετά πραγματάκια μέσα που τους αρέσουν και ότι θα είναι πολύ δυνατή σειρά. Και ανοίγουμε το nylon. Έχει αυτόν εδώ τον ωραίο τον... Τον γάταρο. Το λιονταρένιο. Τα μπουστεράκια λίγο δείχνουν κάπως έτσι. Κλασικά μοιάζουν σαν σοκολάτες. Ναι, έρωση. Ελβετικές, ξέρω εγώ. Ναι. Τι μπορώ, εγώ το ανοίγω. Ναι, πάμε. Καλά, δεν μπορώ να το ανοίξω. Ναι, πάντα, γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ανοίξεις. Φαντάζομαι τα σοκολάτα, θα έχει λιώσει το χέρι μου. Λοιπόν, άνοιξα. Τα-τα-τα-τα. Τι βρήκες? Βρήκα... Αυτόν από εξώ. Αυτόν εδώ, του εξωφύλου. Ναι, αγάπη. Και μάλιστα είναι και μύθικο αυτό. Άντε ρε. Να. Ας πάνε είναι. Ναι. Ναι. Okay. Να και γελιστερή μου. Δύο γελιστερές. Είναι αυτές εδώ. Εγώ βλέπω κόμμονα κόμμονα. Στην έτσι ωραίο. Πολύ. Βρήκα και μια τέτοια. Δεν σε ένα τέτοιο, να. Ένα φάντασμα. Έχω δείξει την ωραία. Πολύ φάντασμα. Και έχω βρει μία... Αυτή μάλλον είναι rare. Χρυσή δεν βλέπω. Οκ. Πάμε στο επόμενο. Για να δούμε. Πάλι δύσκολα. Πάλι βρήκα μία. Εμένα άνοιξε με τη μία. Πολύ ωραίο. Πω βρήκες art. Ναι. Και τι ωραίο art. Κλασικά τέλεια τα arts πάντα. Βρήκε εδώ πέρα art. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι δείχνει. Βρήκα και εγώ και μια κάμπια είναι νομίζω. Βρήκα και εγώ μια... Art. Αγγελίνα από καταλούδα. Το προηγούμενο δεν είχε όμως, δεν έχουν όλες. Δεν έχει, όχι. Νομίζω ότι είχαν όλα. Γενικά τις art, παιδιά, τις κάρτες, επειδή δεν τις βρίσκεται συνήθως μέσα στο site μας και με τις παλιότερες σειρές που έχουμε βάλει, συνήθως τις βάζουμε δώρο με μια μεγάλη παραγγελία, βάζουμε και μερικές τέτοιες δώρο, οπότε... Αν αναρωτιέστε που πηγαίνουν. Αχ, μ' άρεσε αυτό. Είναι ένα ποντίκι... κάπως μηχανικό, με φτέρα. Ποντίκι. Ένα ποντίκι. Ένα σκέιβεν. Ένα σκέιβεν. Λίγο λίγο αυτή τη ιδέα. Αχα. Όχι, κοίτα και αυτό το ταξάκι. Το έτσι μηχανικό περίεργο. Πολύ μαγεία βλέπω. Αχ, κοίτα και αυτό το κάρο. Κοίτα εδώ. Κάτι έχω πάθει. Πολύ μαγεία. Ζώα. Πολύ μαγεία, ναι. Έχει πάρα πολλά ζώμορφα, δηλαδή παράδειγμα, ας πούμε, έναν έλεφα που μπορεί όρο. Ναι. Και άλλα, ξέρω εγώ εδώ, φύση, ταράνδους. Ναι, και έχει λίγο τζαπανίλα επιρροές, κοίτα εδώ, το art. Βρήκες κανένα μύθικ ακόμα? Αχ, θα να σου πω ότι δεν πρόσεξα τώρα. Δεν μπορεί, δηλαδή. Κοιτούσε πιο πολύ τις εικόνες. Θα το βλέπω, πιστεύω. Εγώ μέσα στιγμή, rare βρίσκω, μύθικ δεν βρίσκω. Άνοιξε πρώτο φακελάκι και βρήκε με τη μία μύθη, κρίση. Ναι, κλασικά χέρι τώρα, ξέρει. Καλά, αυτό δεν είναι χέρι. Ωραία, φίλε, πολύ ωραία κάρτα αυτή. Σαν art τουλάχιστον. Βρήκα και ένα κόργκι. Ναι. Και σε κάθε σειρά θα βρίσκουν και ένα σκυλάκι. Ναι, έχει και ένα σκυλάκι. Καλά, ποιο δεν συμπαθεί τα σκυλάκια, εντάξει, δεν γίνεται. Και ένα ωραίο εδώ πέρα που είναι αυτό εδώ. Ωραίο. Όπα, τι έγινε εδώ. Τέσσερις rare σε ένα μπουστεράκι. Ω, καλά αυτό που σου πετύχαινε. Θα τρελαθώ. Ένα landscape foil. Λοιπόν, δείτε ποιες rare βρήκα σε ένα μπουστεράκι. Λοιπόν, αυτή. Αυτή. Και ένα ωραίο landscape και βρήκα ένα μαμούθ undead. Ωραία. Τι μαμούθ, πόσα μάτια έχει αυτό μαμούθ. Μαμούθ εξωγήινος. Το νιώθω αυτό, θα έχει mythic μέσα. Το είπα και έγινε.
Όντως. Ναι, όντως βρήκα μία μήκο. Να τι. Εγώ χώρο να βρω μύθι, τόση ώρα τις κοιτάζω. Και μία rare βρήκα, ένα μενταγιόν, έτσι, δρακίσιο, πολύ ωραίο. Ω, θα το φορούσα. Ruby Medallion. Ξέρεις τι. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί και σε άλλα βίντεο. Μικρή θυμάμαι όταν μαζεύαμε, τουλάχιστον εγώ που μάζευα Yu-Gi-Oh! Mm-hmm. Και πηγαίναμε στα μαγαζιά και είχε αυτά τα κουτιά που έχουν μέσα τα μπουστεράκια. Yeah. Πηγαίναμε, θυμάμαι, στα περίπτερα αυτά που θα τα μαγαζάκια τέλος πάντων που έχουν. Στο ψιλικατζίδικα. Μπράβο. Και πηγαίναμε και πέραμε από κάτω από το πακέτο της κάρτες. Α, ναι, γιατί. Και, ναι, και εγώ θυμάμαι. Και πάντα τα κάτω είχαν τρομερές κάρτες. Και τα πάνω, δηλαδή λέγαμε, θα πάρουμε τέσσερα μπουστεράκια. Ωραία. Τα τρία θα πάρουμε από κάτω και το ένα θα πάρουμε από πάνω. Παίρναμε τα από κάτω, τα ανοίγαμε. Είχαν φοβερές κάρτες μέσα. Κάτι που δεν έχεις ξαναδεί, ρε. Και ήταν σπάνιες. Παίρνεις από πάνω και όλα τα σπίτια. Τα σάπια όλα. Ναι, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Τώρα αυτό ήταν τυχαίο ή. Όχι, δεν παίζει να ήταν τυχαίο. Το είχαμε κάνει άπειρες φορές, ρε φίλε, και πάντα πετύχαινε. Πάντα καλές κάρτες πέραμε από κάτω. Εν τω μεταξύ, ερχόντουσαν παιδιά και μας λέγανε πω από τι κάρτες είναι αυτές που τις βρήκες, ξέρω εγώ, τον Ατάλο στο σχολείο. Στο από κάτω το δέχτηκε ο Φουστεράκης. Και δεν τους το λέγαμε ότι ξέρεις, το κάναμε έτσι, ρε. Α, ήτανε δικό. Ναι, εν τω μεταξύ αυτό το ανακάλυψε ο Τάσος, ο αδερφός μου. Έπαιρνε από κάτω, ξέρω εγώ. Είχε πάρα από μόνο του κάτω, μου λέει: δεν την πέτυχα. Λέει. Τι είναι αυτό, ρε, λέω, πού το βρήκε, ποιο μαγαζί πήγε και το πήρε αυτό. Και μου λέει: στο τάδε θα πα. Λέω: εντάξει. Αλλά λέει: θα πάρει από κάτω, μου λέει. Τι από κάτω, λέει: από κάτω από τη στάκα, λέει, από που θα πάρει. Από κάτω, λέει: θα πάρει. Καλό το πράγμα. Και τράβηξε από κάτω, μιλάμε. Και βρήκα, μιλάμε. Και εγώ δεν ξέρω τι βρήκα. Να σου πω. Και το δοκίμασα σε άλλα μαγαζιά και πετύχαινε. Δεν ήταν μόνο σε εκείνο. Να πεις ότι εκείνος έφερνε καλά. Λες να πιάνει και σε αυτό λοιπόν, έχω πάρει ναι, πιστάκα. Ναι, μα αυτό λέω. Να ανοίξω άνοιξα, το κάτω. Άνοιξα το τελευταίο ναι. Κάτω-κάτω και είχε μύθηκα το κάτω-κάτω. Παιδιά, κοιτάξτε τότε που πάμε να πάρετε μπουστεράκια. Θα πάρετε από κάτω. Αν σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε από το πακ πάνω έτσι όπως είναι, πάρετε από κάτω. Θα βγαίνουν τα μύθη. Ξέρεις και μας στέλνουν λέει σχόλια στις παραγγελίες. Παρακαλώ βάλτε μας το από κάτω το μπουστεράκι. Ναι, θα φαντάστηκα και εγώ αυτό. Να σου γράψω εγώ. Παρακαλώ βάλτε μου τα τρία τελευταία μπουστεράκια από την τρίτη στάκα, ξέρω εγώ. Γιατί είναι τρεις στάκες εδώ πάνω. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, κάτσε, έχω πάρει τώρα από την αριστερή τη στάκα το τελευταίο το από κάτω που πήρα. Άμα δεν βρει μύθη, δεν. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Σίγουρα θα βρει μύθη. Γιατί έχω πόση ώρα εδώ πέρα ανοίγω τώρα, και δεν πούμε, από την πρώτη στάκα αυτό ήταν το τρίτο από κάτω. Δηλαδή άνοιξα το πρώτο είχε μύθικ, το δεύτερο είχε μία αρέα. Δεν ήταν πολύ καλό δηλαδή και τώρα αυτό είναι το τρίτο. Για να δούμε το τρίτο τι λέει. Κάτσε δεν βλέπεις τα σύμβολα. Που τα βλέπω, σύμβολα. Τα βλέπω εδώ κάτω. Δεν έχει. Δεν είχε. Όχι, κάτι αυτό. Μπορεί στο magic να μην ισχύει. Αυτό είναι αρέα. Λες τα μπέρδεψα να μην είναι το από κάτω. Να πήρα και από το άμεσα για να το βάλω έτσι. Εσύ ξέρεις, εσύ θα πήρες. Τέλος πάντων, κοίταξε, εκείνη η στάκα είναι άθικτη. Αυτή είναι άθικτη, αυτή είναι σίγουρα άθικτη. Μετά από αυτό θα ανοίξω το κάτω κάτω του κίνου. Να δω τι θα βρω. Εσύ τι είναι αυτό το art, κολιεδάκι δείχνει. Α, πολύ ωραία. Ναι, κολιές. Και εγώ βρήκα ένα. Ωραίο το art, μου άρεσε. Ας πούμε, αυτό είχε μόνο μία rare μέσα, ας πούμε. Μόνο αυτή είναι. Όλα τα άλλα ήταν common. Δεν ήταν δηλαδή πολύ καλά. Αλλά τώρα θα πάρω έτσι να μην σώσω το. Πάρω το από κάτω. Θα σηκώσω και θα βάλω το τελείως κάτω. Ισχύει η θεωρία σου. Η πρώτη στάκα είχε μέσα ένα rare και ένα mythic. Και αυτή η στάκα... ωραίο άρθρο. Είδε το. Μεταλλικό πουλί κάπως. Ωραίο. Μου θυμίζει... ένα πλάσμα στο Final Fantasy από τα παλιά. Μάλλον δεν ισχύει η θεωρία μου. Πάλι, μόνο, ναι. Πάλι μόνο ένα rare πέτυχα. Ναι, δεν ήταν πολύ και καλή. Και εγώ ένα rare πέτυχα. Δεν ήταν πολύ καλή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, παιδιά. Μάλλον δεν ισχύει η θεωρία μου. Ή ισχύει σε μία από τις τρεις στάκες. Οπότε, άμα πας, πάρε τρία μπουστεράκια και πάρε τα τρία τελευταία. τουλάχιστον ένα από τα τρία θα τα πετύχεις, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Θα είναι τέτοιο. Είδα το δεύτερο από κάτω. Mm-hmm. Ου, Κράκεν. Πω. Μιλάμε, τι γίνεται σε αυτό. Α, δεν ωραία, δείξτε. Σε αυτή τη σειρά έχει πάρα πολλά, ρε φίλε, διαφορετικά πράγματα.
Πολύ ωραία πράγματα έχει. Πλάσματα εδώ, όγκρε, μαγεία, δράκους. Πάρε και αυτά δύο. Και ένα rare Eldrazi Linebreaker. Mm-hmm. Τι βρήκες? Ναι, common. Ναι. Τι είναι ο σκυλάκος ή στρατιώτης? Α, το βρήκες εγώ αυτό. Α, το βρήκες. Και την πλάκα μου έχει. Ρε εσύ, οι artists εδώ πέρα κάνουν καταπληκτική δουλειά. Είναι όντως artist. Γιατί το AI έχει κάνει παπάδες τον τελευταίο καιρό. Όχι ρε, δεν πιστεύω να είναι AI. Αυτά λοιπόν. Τέλος. Τώρα θα πρέπει λιγάκι να τις ξεχωρίσουμε αυτές και να τις δείξουμε, ναι, με θα τη σειρά τους, ένα... common κλπ. Ένα ξεκαθάρισμα και πάμε να σας δείξουμε μία προς μία τι βρήκαμε. Λοιπόν, επιτέλους ξεκαθαρίσαμε τις κάρτες, τις έχουμε βάλει με τη σειρά. Κουράστηκα. Ναι, ευτυχώς δεν με εγκατέλειψε αυτή τη φορά, ήταν εδώ πέρα όλη την ώρα. Έχω να το λέω. Οπότε πάμε να τις δούμε μία-μία με τη σειρά και τα ξαναλέμε. Αυτά λοιπόν βρήκαμε μέσα στα μπουστεράκια, όπως είδατε. Θα ανέβουν και στη σελίδα μας στο Mystery Bay για να μπορείτε να τα πάρετε και σαν singles. Ελπίζουμε να το απολαύσετε αυτό. Έρχεται νέο βίντεο, τα Bloom Borrow. Σωστά. Αυτά είναι που θα σας αρέσουν εσένα που έχουν μέσα τα ζωάκια και όλα αυτά. Α, ωραία. Και σας ετοιμάζουμε και μια έκπληξη για το βιντεάκι του Bloom Borrow, οπότε μην χάσετε να το δείτε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και σας περιμένουμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.